Επειδή πριν μιλάγαμε για τους νόμους που μας υποχρεώνουν να κάνουμε εκείνο και το άλλο. Ποιος νόμος υποχρεώνει το Δήμο της Αθήνας να εξυπηρετήσει τους tour operator, τους τουριστικούς πράκτορες, τους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων. Ποιος νόμος υποχρεώνει το Δήμο της Αθήνας να νοικιάσει εκτός Δήμου Αθήνας ένα χώρο, να πληρώνει, να δεσμεύεται για τον καθαρισμό, την αποκομιδή και την απομάκρυση των απορριμμάτων. Θα πάει η καθαριότητα του Δήμου εκεί στο ΤΑΕΚ Βοντό, όπως διαβάζω αναλυτικά εδώ στην Καθημερινή που σας έχει αφιέρωμα. Επειδή λέει θα φτάσουμε 250 με 300 τουριστικά λεωφορεία. Είμαστε μέτοχοι των τουριστικών λεωφορείων. Παίρνουμε μέρισμα από το τουρισμό, από τους tour operator, λένε ο Δήμος Αθήνας θα παίρνει αυτά από το τζίρο μας. Για να τους εξυπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω το να τα δίνετε με τέτοιο τρόπο όλα στο τουριστικό κεφάλαιο, στους ξενοδόχους, στους tour operator και στις κρουαζιέρα. Γιατί λέει τώρα με την κρουαζιέρα θα μεγαλώσουν τα λεωφορεία. Δεν υποχρεώνει κανείς το Δήμο της Αθήνας να παραχωρεί δικό του χώρο. Κανένας νόμος δεν τον υποχρεώνει. Είναι δική σας βούληση για να εξυπηρετηθεί το τουριστικό προϊόν Αθήνα. Γι' αυτό εννοείται καταψηφίζουμε.